του προφήτη. Είμαστε στο ΙΒ, στο 12 κεφάλαιο, στη σελίδα 682. Σελίδα 682, ΙΒ κεφάλαιο, 12 κεφάλαιο. Δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογούμε μετά σου. Πλην, ας διαλεχθώ μετά σου περί των κρίσεών σου. Διατί η οδός των ασεβών ευωδούται, διατί ευημερούσι πάντες οι φερόμενοι απίστος. Εφύτευσα σε αυτούς, μάλιστα εριζώθησαν, αυξάνουσι, μάλιστα καρποφορούσι. Συ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρών αυτών. Αλλά εσύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες και δοκίμασες την καρδιά με ενώπιόν σου. Σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγήν και ετοίμασε αυτούς δια την ημέραν της σφαγής. Έως πότε θέλει πενθεί η γη και ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε δια την κακίαν των κατοικούντων εν αυτή. Υφανίστησαν τα κτίνη και τα πτηνά, διότι είπον δε θέλει η δί τα έσκατα ημών. Εάν τρέξεις μεταν το πεζόν και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης εφήν ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάνου. Διότι και οι αδελφοί σου και ο οίκος του πατρός σου και αυτοί εφέρθησαν απίστως προς σε. Ναι, αυτοί ευώησαν, ο πισθέν σου μεγαλοφόνος. Μην πιστεύσεις αυτούς και αν λαλίζωσι καλά προς σε. Εγκατέλειπον τον οίκον μου, αφήκα την κληρονομία μου. Έδωκα την αγαπημένη της ψυχής μου εις τα σχήρας των εχθρών αυτής. Η κληρονομία μου έγινε εις εμέ ως λέον ενδρυμό. Εξέπεμψε τη φωνή αυτής εναντίον μου, δια τούτο εμίσησα αυτήν. Η κληρονομία είναι εις εμέ όρνεων αρπακτικών. Τα όρνια κύκλο είναι αντίον αυτής. Έλθετε και συνάχθητε πέντε τα θηρία του αγρού. Έλθετε να καταφάγετε αυτήν. Ποιμένες πολλοί διεύθυραν τον αμπελώνα μου. Κατεπάτησαν τη μερίδα μου, κατέστησαν τη μερίδα την επιδητή μου έρημον άβατον. Παρέδωκαν αυτήν εις ερήμωση. Ερημωθείς απενθεί ενώπιόν μου πάσα η γη ερημώθη, διότι δεν υπάρχει ο φροντίζων. Επί πάσα στα υψηλά θέσει τη ερήμου ήλθον η λαιλάτε, διότι η μαχαίρα του Κυρίου θέλει καταφάγει από άκρου τη γη ως άκρου τη γη. Και ουδεμία σάρκα θέλει είστε. Και ουδεμία σάρκα θέλει είστε ειρήνη. Έσπηραν σύτων, αλλά θέλουν συθερήσει ακάνθας. Εκοπίασαν, αλλά δεν θέλουν συνοφεληθεί. Και θέλετε εσκυνθεί δια τα προδιόντα σας από του φλογερού θυμού του Κυρίου. Ούτω λέγει ο Κύριος κατά πάντων των κακών γειτόνων μου, ή την εσεγγεζούς την κληρονομία την οποία εκκληροδότησα εις των λαών μου τον Ισραήλ. Ιδού θέλω αποσπάσει αυτούς από τις γης αυτών, και θέλω αποσπάσει τον οίκο Ιούδα εκ μέσω αυτών. Και αφού αποσπάσω αυτούς, θέλω επιστρέψει και λεήσει αυτούς. Και θέλω επαναφέρει έκαστον στην κληρονομία αυτού και έκαστον εις την γην αυτού. Και αν μάθωση καλώ στα σοδού του λαού μου, να ομνίωση στο όνομά μου ζει Κύριος, καθώς εδίδαξαν το λαό μου να ομνίει στον Βαάλ, τότε θέλουν οικοδομηθεί εν το μέσο του λαού μου. Αλλά αν δεν υπακούσωση, θέλω αποσπάσει ολοτελώς και εξολοθρεύσει το έθνος εκείνο, λέγει Κύριος. Αμήν. Συνεχίζει τη διαπραγμάτευσή του ο Ιερεμίας με το Θεό, τη συζήτησή του, την ανταλλαγή ερωτήσεων και το δώσιμο απαντήσεων. Ο Ιερεμίας λοιπόν λέγει: δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν εγώ δικολογούμαι με σένα, ό,τι και να σου πω, έχεις δίκιο. Ό,τι και να σκεφτώ, εσύ έχεις δίκιο τελικά. Όμως δώσε μου την ευκαιρία να σε ρωτήσω κάτι για τη δικαιοσύνη σου που δεν το καταλαβαίνω. Και μάλιστα αυτή την ερώτηση τη φέρνει μπροστά στο Θεό ο Ιερεμίας, όταν ο Θεός του έχει δώσει γνώση και έχει γνωρίσει τα λόγια και τις πράξεις των αδελφών του, ακόμη και των αδελφών του μέσα στο χωριό του, που βουλεύονται κακές βουλές εναντίον του Ιερεμία, λέγοντας «ας καταστρέψομεν το δέντρο με το καρπού αυτού». Ακόμη του λένε «μην προφητεύεις εν τον όμιμα του Κυρίου, γιατί θα αποθάνεις». Τον απειλούνε, τον κακομεταχειρίζονται και τον κακολογούνε και τον κατηγορούνε. Και ο Ιερεμίας στέκεται μπροστά στο Θεό, δεν πηγαίνει σε αυτούς.
Δεν πηγαίνει σε αυτούς που του δημιουργούν τα προβλήματα, τους αδελφούς του, και λέει: «Κύριε, έλα να μου εξηγήσεις κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω, που έχει σχέση με τη δικαιοσύνη σου. Γιατί ο οδός των ασεβών αυτών αδελφών με ευωδούτε? Γιατί ευημερούν όλοι οι φερόμενοι από τους αδελφούς μου απίστους, απίστως, ευωδούνται και ευημερούνε οι ασεβείς αδελφοί μου που με κατηγορούνε, που με κακολογούνε, που σχεδιάζουνε με πονηριά εναντίον μου? Γιατί αυτοί ευημερούνε? Μάλιστα εσύ τους εφύτευσες και ριζώθησαν, και τους φύτευσες και κάνανε ρίζες. Και όχι μόνο κάνανε ρίζες, και αυξάνουνε και καρποφορούνε. Και όχι μόνο αυτό, και εσύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών, τους ευωδώνεις. Και είσαι και μακριά από τους νεφρούς αυτού, δεν τους ελέγχεις. Όμως Κύριε, εσύ με γνώρισες εμένα. Αυτή είναι έτσι όπως το λέω και το ξέρεις. Και εγώ είμαι όπως παρουσιάζομαι μπροστά σου και με βλέπεις. Εσύ με γνώρισες. Με δοκίμασες. Δοκίμασες την καρδιά μου που είναι ενώπιόν σου. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εγώ στέκομαι στην παρουσία σου. Καθαρίζω την καρδιά μου και εσύ βλέπεις ότι είναι καθαρισμένη η καρδιά μου και ταλαιπωρούμε. Και οι ασεβείς και οι φερόμενοι απίστως ευωδούνται και ευημερούνε. Και σαν άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης έχει και ένα αίτημα. Σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγήν και ετοίμασε αυτούς δια την ημέραν της σφαγής. Κάνε κρίση. Στην Καινή Διαθήκη βεβαίως δεν έχουμε τέτοιου είδους προσευχές. Δεν ζητάμε την κρίση των καταδιωκόντων μας, αλλά επειδή ξέρουμε πόσο ο Θεός ενεργεί, ζητούμε χάρη και έλεος να κάνουν οι άνθρωποι προς αυτούς. Όμως ο Ιερεμίας με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης που τον διακρίνει σαν άνθρωπος και προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης αναρωτιέται ως πότε η γη θα πενθεί και ο χόρτος του αγρού θα ξεραίνεται για την κακία των κατοικούντων. Κακία των κατοικούντων τη γη της Ιερουσαλήμ, το λαό του Θεού. Δημιουργεί προβλήματα και πενθεί η γη και ο χόρτος, και αυτοί ευημερούνε. Απίστευτο για τον Ιερεμία. Υφανίστησαν τα κτίνη και τα πτηνά και αυτοί λένε ότι ο Θεός δεν θα δει το μέλλον μας. Καλά πάμε. Όμως τώρα να δούμε πώς θα απαντήσει ο Θεός. Και εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι βεβαίως να δούμε πώς αναρωτιόνται και τι αναρωτιόνται οι άνθρωποι του Θεού σαν άνθρωποι. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι πώς απαντάει ο Θεός σαν Θεός που είναι. Γιατί εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε πολλά πράγματα λογικά, τα οποία όμως είναι έξω από τη λογική του Θεού. Και είναι έξω από τη λογική του Θεού, γιατί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Εμείς γνωρίζουμε πολύ λίγα, περιορισμένα, αυτά που ακούμε και από αυτά που βλέπουμε. Ο Θεός όμως γνωρίζει και αυτά που ακούμε και αυτά που βλέπουμε, αλλά και αυτά που δεν ακούμε και αυτά που δεν βλέπουμε, και ιδιαίτερος γνωρίζει και αυτά που πρόκειται να συμβούνε. Και έχει μία ερώτηση που ενδιαφέρει όλους μας σήμερα. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους? Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης εφήν ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάνου? Εάν απέκαμες και ατονείς όταν έχεις να κάνεις με τους αδελφούς σου, οι οποίοι σε κακολογούνε, ασεβούνε, σε κατηγορούνε, πώς θα σταθείς έτσι πως πρέπει όταν θα έχεις να κάνεις με τους έξω? Όταν αποκάμεις μέσα στη γη της ειρήνης, μέσα στην εκκλησία θα λέγαμε σήμερα, στην οποία ελπίζεις, πώς θα σταθείς όταν θα έχεις να αντιμετωπίσεις το φρίαγμα του Ιορδάνου για να περάσεις απέναντι? Και αυτό ισχύει πάντοτε
για όλους τους πιστούς και για μας. Γιατί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν αιρέσεις μεταξύ σας και σχίσματα. Θα επιτρέψει ο Θεός και σκάνδαλα και αιρέσεις και σχίσματα και διαφωνίες. Θα τα επιτρέψει ο Θεός. Θα επιτρέψει ανθρώπους να χάσουν τον αγιασμό τους και να συμπεριφέρονται με σαρκικό τρόπο. Μάλιστα στους Κορινθίους λέει ακόμη ο Απόστολος Παύλος, επειδή εσείς είσαστε σαρκικοί, γιατί υπάρχει ανάμεσά σας φθόνος, αίρης και διχόνοια. Αλλά πριν φτάσουμε στην εκκλησία θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, αδερφοί. Αν μέσα στο σπίτι μας δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί, γιατί θα υπάρξουν και διχόνοιες και προβλήματα και τσακωμοί και έρηδες, όλα θα υπάρξουν. Και μιλάω για χριστιανικά σπίτια πάντοτε. Διαφωνίες, διαφορετικές απόψεις, θυμή, αγανάκτηση. Εάν με τα παιδιά σου δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα και δεν έχεις την υπομονή, και γιατί λέει αν, με τους αδελφούς σου, με τα παιδιά σου, με την εκκλησία, γιατί εδώ υπάρχει αγάπη. Όταν λοιπόν υπάρχει αγάπη και αγαπάς και σε αγαπάνε. Δεν μπορεί τώρα η γυναίκα να μην αγαπάει τον άντρα, χριστιανή. Μα τσακωθήκαμε. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει αγάπη. Δεν μπορεί να μην αγαπάνε οι γονείς τα παιδιά. Μα ήρθαμε σε αντίθεση. Ναι, αλλά υπάρχει αγάπη. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αγάπη μέσα στην εκκλησία. Ναι, αλλά μου μίλησε άσχημα, με περιφρόνησε, με πρόσβαλε. Ναι, αλλά υπάρχει αγάπη. Εάν λοιπόν άνθρωπε του Θεού πνευματικέ, που θέλεις να εισέλθεις πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν μπορείς να συγκάμεις και δεν αντέχεις αυτούς που αγαπάς, αλλά ιδιαιτέρως και αυτούς που σ' αγαπάνε, επειδή υπήρξε κάποιο σκάνδαλο, κάποιο σχίσμα, κάποια αίρεσης, κάποια διαφοροποίησης, κάποιος θυμός, κάποια διαφωνία ή διχόνοια, κάποιο σαρκικό φρόνημα και κάποια σαρκική αντιμετώπιση από κάποιους. Εάν εσύ δεν αντέχεις μέσα στην εκκλησία, μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στην οικογένειά σου, πώς θα αντέξεις έξω, όταν θα έχεις να αντιμετωπίσεις τα παιδιά του διαβόλου, όταν θα έχεις να αντιμετωπίσεις το φρίαγμα του Ιορδάνου και θα πρέπει να περάσεις απέναντι, που θα το βλέπεις να είναι άγριο, πώς θα το προσπεράσεις, αν δεν μπορείς να περάσεις αυτό το ριάκι που φαίνεται λίγο αγριοπό, πώς θα περάσεις το φρίαγμα του Ιορδάνου που δεν περνιέται. Και είναι, αδερφοί αγαπητοί, κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε πάντοτε σοβαρά υπόψη μας. Γιατί, να το ξαναδιαβάσω. Εγώ, αν το διαβάσουμε μαζί, είναι σελίδα 1008, δεύτερο κεφάλαιο. Από την επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη του Αποστολού Παύλου. Κορινθίους Α, κεφάλαιο 3, εδάφιον 1. Και εγώ, αδελφοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπόρεσα να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς. Δεν τα κατάφερα να μιλήσω. Γιατί δεν τα κατάφερα να μιλήσω σε εσάς ως προς πνευματικούς? Δεν μπορεί δηλαδή ο Παύλος, δεν μπορεί ο Θεός, δεν μπορεί ο Λόγος του Θεού να διαπραγματευτεί με σένα ως προς πνευματικούς, με κάποιον από εμάς, με όλους μας, κάποιες στιγμές, γιατί είμαστε
σαρκική νύπη εν Χριστώ. Και δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Νομίζουμε ότι είμαστε και πνευματικοί. Και ο Παύλος λέει, δεν μπορούσα να σας μιλήσω σαν πνευματικούς, γιατί είστε σαρκικοί. Μα τι σαρκικοί, αφού έχουμε πλουτιστεί κατά πάντα λόγων, κατά πάσαν γνώση, και κανένα χάρισμα, σε κανένα χάρισμα δεν έχουμε μείνει πίσω. Δεν είναι αυτό που προσδιορίζει την πνευματικότητά σου, το ότι κηρύττεις, το ότι προφητεύεις, το ότι γνωρίζεις το Λόγο του Θεού, γνωρίζεις το θέλημα του Θεού. Δεν είναι αυτό που προσδιορίζει την πνευματικότητα των Κορινθίων και του ανθρώπου του χριστιανού. Καθόλου μάλιστα. Μπορεί να είναι σε όλα αυτά, γιατί αυτά είναι από το Θεό, κάτοχος, δοσμένα από το Θεό, αλλά είναι σαρκικός. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο δύο εδάφιο. Γάλασα σε πότισα λοιπόν, σε εσάς που έχετε γνώση, που κηρύτετε, που προφητεύετε. Γάλασα σε πότισα και όχι στερεά αντροφήν, γιατί δεν μπορείτε ακόμη να δεχθείτε τη στερεά τροφή, αλλά ούτε τώρα μπορείτε, επειδή είσαστε σαρκικοί και δεν μπορέσατε να τη δεχθείτε την στερεά τροφή, ούτε και τώρα μπορείτε, γιατί είσαστε σαρκικοί. Και είσαστε σαρκικοί γιατί υπάρχει μεταξύ σας φθόνος, έρης, διχόνοια, με αποτέλεσμα πολύ σοβαρό να μην μπορείτε να διαπραγματευτείτε με το Λόγο του Θεού πνευματικά. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και συνήθως έχουμε και τις δικαιολογίες μας. Δεν φταίω εγώ, αυτός με πρόσβαλε και εγώ δεν μπορώ να του ξαναμιλήσω. Δεν μπορεί ο Θεός πια να διαπραγματεύεται πνευματικά με σένα όταν έχεις τέτοιο πνεύμα. Όταν ο Θεός λέει ότι αν δεν συγχωρήσετε τους αμαρτάντες εσάς, ούτε εγώ θα σας συγχωρήσω, και ο άνθρωπος συγχωρεί μεν, αλλά προσέξτε το, δεν λέει για αυτούς που δεν συγχωρούνε, λέει για αυτούς που αποκάμουνε, που δεν αντέχουν άλλο. Δεν αντέχω άλλο τη γυναίκα μου. Τέλειωσε. Δεν μπορείς εσύ να προχωρήσεις και να διαπραγματευτείς. Δεν μπορείς εσύ να σταθείς πνευματικά. Δεν αντέχω άλλο τον άντρα μου. Δεν αντέχω άλλο τα παιδιά μου. Δεν αντέχω άλλο τους γονείς μου. Δεν αντέχω τον πρεσβύτερο. Δεν αντέχω τον διάκονο. Δεν αντέχω τον αδερφό μου εκείνον, τον ποιμένα. Αδερφοί, άλλο έχουμε κάνει λάθος και ο Θεός να το διορθώσει, και άλλο δεν σ' αντέχω. Απέκαμα. Και προχωράει. Τη γη της ειρήνης στην οποία ήλπιζε, δεν αντέχω την εκκλησία αυτή. Να μην την αντέχεις, γιατί είναι έξω από το θέλημα του Θεού και από το Λόγο του Θεού, και πάλι δεν δικαιολογείται να μην αντέχεις, αλλά κάτσε σκέψου και αποφάσισε. Αλλά να πεις δεν τους αντέχω, δεν τον αντέχω άλλο, εκεί αδερφοί ο άνθρωπος έχει πάρει κακό μονοπάτι. Κακό μονοπάτι που πρέπει τώρα ο Θεός να τον διορθώσει. Και η διόρθωση, να ξέρετε, ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Όταν ο Θεός αποφασίζει να διορθώσει έναν άνθρωπο, δεν είναι ευχάριστο. Καθόλου μάλιστα ευχάριστο δεν είναι. Δύσκολο είναι, δυσάρεστο είναι, σκληρό είναι. Είναι ανάγκη, αδελφοί, να μπορούμε να κάνουμε υπομονή. Είναι ανάγκη, αδελφοί, να μπορούμε να μακροθυμούμε. Είναι ανάγκη, αδελφοί, να μπορούμε να υπομένουμε. Και ιδιαιτέρως είναι ανάγκη να μπορούμε να προσευχόμαστε. Γιατί όταν πει ο άνθρωπος απέκαμα, δεν μπορώ άλλο, εκείνο το οποίο συμβαίνει βασικά είναι σταματάει να προσεύχεται. Και όταν ο άνθρωπος σταματάει να προσεύχεται, δεν λαμβάνει. Δεν λαμβάνετε γιατί δεν ζητείτε. Όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, δεν, αγαπητά μου αδέλφια, δεν προσεύχεται, από εκεί και πέρα τα πράγματα αρχίζουν και λιγοστεύουν, εξασθενούν, αδυνατίζουν. Στο Λόγο του Θεού θα πάρουμε οδηγία, θα πάρουμε κατεύθυνση, θα πάρουμε δύναμη, θα πάρουμε γνώση, πάρα πολλά πράγματα θα πάρουμε. Όλα θα τα πάρουμε, εκτός από ένα.
Στην προσευχή απολαμβάνουμε τη δημιουργία της σχέση μας με τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Στην προσευχή γνωρίζει η καρδιά μας το Θεό. Στην προσευχή το Πνεύμα το Άγιο κατευθύνει την ψυχή μας. Η προσευχή είναι αυτή που φέρνει γιατριά στην ψυχή, ιδίως η προσευχή δια Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί ο Θεός όταν ο άνθρωπος πει «απέκαμα με τον αδελφό μου». Δεν μπορεί. Πρέπει να τακτοποιηθεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να διορθωθεί. Και δεν είναι καλό να το αποδεχόμαστε και να περιμένουμε ο Θεός να διορθώσει εμάς, γιατί αυτό πονάει. Ενώ πρέπει εμείς να διορθώσουμε την καρδιά μας μπροστά στο Θεό. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία να απορρίψουμε από την καρδιά μας τον αδελφό μας. Καμία. Γι' αυτό και τι λέει ο Λόγος του Θεού. Συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωρίσει τη γυναίκα αυτού. Λέει σε καμία περίπτωση. Μα δεν την αντέχω. Τι θα πει δεν την αντέχεις τώρα. Να προσευχηθείς να την αντέξεις. Δεν την αντέχω. Προσευχηθείς. Αν με τη γυναίκα μας ο Θεός δεν μας επιτρέπει να χωρίσουμε, παρεκτός λόγου πορνείας, που εκεί επεμβαίνουν άλλες δυνάμεις και καταστάσεις, πόσο μάλλον με την Εκκλησία του Χριστού, πόσο μάλλον με τα αδέλφια μας. Απαγορεύεται. Και γι' αυτό μας δίνει και διεξόδους ο Θεός. Σε αδίκησε και αμάρτησε ο αδελφός σου εναντίον σου σοβαρά, επειδή τον αγαπάς θα τον πλησιάσεις και θα τον ελέγξεις, όχι για να τον ταπεινώσεις και για να δικαιωθείς. Γιατί αυτό δεν είναι έκφραση αγάπης, να σε ταπεινώσω για να δικαιωθώ. Αυτό είναι έκφραση υπερηφάνειας. Εάν εγώ πρέπει να ελέγξω τον αδελφό μου, είναι επειδή τον αγαπάω για να μετανοήσει, να μου έχει του γίνει κακό. Εάν όμως δεν σου ακούσει, φώναξε ακόμη έναν ή δύο πρεσβύτερους, γιατί εξ σώματος δύο ή τριών μαρτύρων βεβαιούται πας λόγος, και έλεγξε τον παρουσία σου, τους. Και πες, γιατί αδελφέ μου με αδίκησες. Σε παρακαλώ πολύ, και αν έχω κάνει κάτι, συγχώρεσέ με, πρέπει να τακτοποιηθούμε, να τακτοποιήσουμε τις σχέσεις μας. Εσύ με μένα και εγώ με σένα και οι δυο μας με το Θεό. Εάν και πάλι δεν τους ακούσει, τότε θα το πεις ενώπιον όλης της Εκκλησίας. Γιατί? Για να κερδίσεις την ψυχή του. Αυτό είναι ο σκοπός. Να κερδίσεις την ψυχή του. Και αν και της Εκκλησίας δεν ακούσει, τότε ας γίνει σε σένα, όχι σαν εχθρός, σαν εθνικός. Αδιαφόρησε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τελείωσε, ό,τι είχες να κάνεις το έκανες. Εξέφραστες και εξεφράστη η αγάπη του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού και με τα λόγια σου και με τα έργα σου και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων και ενώπιον του ανθρώπου αυτού. Τώρα είσαι ελεύθερος. Τώρα μπορείς να αδιαφορείς. Μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο όμως απαγορεύεται να αδιαφορούμε και να αποκάνουμε και να απελπιζόμαστε για τη συμπεριφορά των αδελφών μας. Δεν τον αντέχω άλλο, δεν μπορώ, τον βλέπω και σκανδαλίζομαι, τον βλέπω και μου ανεβαίνει το κεφάλι, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν επιτρέπεται για το καλό μας. Όχι για το καλό του άλλου, για το καλό σου. Εάν εγώ δεν μπορώ να σε βλέπω, εγώ δεν πάω καλά. Και αν εσύ δεν μπορείς να με κάνεις παρέα, δεν μπορείς να με πλησιάσεις, εσύ δεν πας καλά. Και το δεν πας καλά και δεν πάω καλά μέσα στην Εκκλησία δεν είναι απλό. Πρέπει να πάμε καλά. Και αν πρέπει να πάμε καλά, τότε θα επέμβει ο Θεός. Και αν επέμβει ο Θεός προς διόρθωση, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Διόρθωση του Θεού πονάει. Το κλάδεμα που λέει η Γραφή. Ο πατέρας μας είναι ο Γεωργός. Εμείς είμαστε τα κλίματα και θέλει να φέρουμε καλό καρπό.
Και όταν έχουμε λέμαργα κλαριά, όπως λένε οι αγρότες, οι γεωργοί, δηλαδή άκαρπα, που μεγαλώνουν, κλέβουν τον καρπό, κλέβουν το χυμό, αλλά δεν κάνουν καρπό. Τότε πάει ο Γεωργός ο καλός και τι κάνει, κλακ, το κόβει. Και το πετάει στη φωτιά. Άχρηστο, λέει, δεν κάνει καρπό. Και το κλάδεμα πονάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φωτίσει. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Και ο Θεός να μας οδηγεί. Να μην αποκάνουμε ποτέ όταν τρέχουμε με τους πεζούς. Γιατί θα αντιπαραταχθούμε και με τους υπείς. Και να μην αποκάνουμε στη γη στην οποία ελπίζουμε. Γιατί σε λίγο θα βρεθούμε στο φρίαγμα του Ιορδάνου. Και έρχεται τώρα ο Θεός να τα εξηγήσει πιο καλά αυτά. Βεβαίως οι αδελφοί σου και ο οίκος του πατρός σου εφέρθηκαν απίστως προς Ε. Βεβαίως αυτοί ευώησαν όπισθεν σου μεγαλοφόνος κατηγορώντας Σε. Βεβαίως λένε ψέματα. Και όταν ακόμη λαλούν ευγενικά προς εσένα, μη τους πιστεύεις αυτούς. Υποκρισία είναι. Όμως δεν είναι τώρα δική σου δουλειά να αποκάμεις, να διορθώσεις και να τακτοποιήσεις. Αναρωτιότανε, για να θυμηθούμε την αρχή, ο Ιερεμίας, γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται. Μακροθυμεί ο Θεός. Αλλά η μακροθυμία του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε πότε σταματάει. Πρώτον για το λαό του Θεού. Εάν λέει στον Πέτρο, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, εάν έφτασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού, πρώτα από τον οίκο του Θεού αρχίζει η κρίση του Θεού. Γιατί πρέπει να αγιαστεί, αυτή είναι η επέμβαση του Θεού που λέγαμε, το κλάδεμα. Πρέπει να αγιαστείς εσύ, πρέπει να αγιαστεί η οικογένειά σου, πρέπει να αγιαστεί η εκκλησία. Και το κλάδεμα λέγεται κρίσης. Αν η κρίση λοιπόν του Θεού αρχίζει από τον οίκο του Θεού και πρώτον από μας, και βάζει και τον εαυτό του μέσα ο Απόστολος Πέτρος, ποιο θα είναι η συνέχεια και το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο? Έτσι θα σκεφτόμαστε. Θα σκεφτόμαστε ότι δεν πρέπει εγώ να βρεθώ στην κρίση του Θεού. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, μην ανταποδίδεται κακόν αντί κακού. Γιατί ο Θεός είναι εκδικητής σε πάντα το κακό, σε κάθε κακό. Και δεν εξετάζει γιατί έπραξες κακό. Εξετάζει ότι έπραξες. Ναι, εγώ έπραξα κακό γιατί αντιεπέδωσα. Ο Θεός ανταποδίδει στο κακό και ο Θεός είναι που έχει την κρίση, την εκδίκηση και την ανταπόδοση. Εάν λοιπόν εσύ πράττεις κακό επειδή ο άλλος σου πράξε κακό, ο Θεός θα ανταποδώσει στο κακό και του άλλου και σένα. Γιατί είναι δίκαιος. Θέλει εκτελεστές έργου, εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Δεν θέλει επιλύσμονες ακροατές, ούτε αυτοδικαιωμένους ανθρώπους πρέπει να το κάνω για να μάθει. Δεν είμαστε εμείς οι δάσκαλοι. Ούτε οι κριτές, ούτε οι εκπαιδευτές, ούτε οι δοκιμαστές. Εμείς είμαστε μαθητούδια. Μαθητές και μάλιστα μικροί και καινούργοι μαθητές. Που πρέπει να μαθαίνουμε από το λογικό αδολογάλα για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε και στερεά τροφή. Πρώτοι δημοτικού είμαστε, πρώτοι μικροί είμαστε. Όταν έχουμε διχόνιες, φθόνους και έρηδες και εκδικήσεις και αντεκδικήσεις και αποκάμουμε και βαριόμαστε και δεν αντέχουμε άλλο. Ποιον δεν αντέχεις άλλο? Κάποτε θυμάμαι με είχε ελέγξει πολύ άσχημα ο Θεός με τα παιδιά μου. Είχα μαλώσει με τον Τίνο και του λέω φύγε από το σπίτι. Βαρέθηκα, δεν σ' αντέχω άλλο. Και την άλλη μέρα έρχεται η Χριστινούλα. Πολύ μικρή ήταν, 4 χρονών, 5, 6 δεν ξέρω. Και μου λέει μπαμπά, λέω τι είναι παιδί μου, ο Θεός έχει διώξει ποτέ από το σπίτι του? Κατάλαβα που το πήγαινε. Λέω όχι. Έχεις κάνει τίποτα στο Θεό εσύ ποτέ? Λέω πολλά πράγματα έχω κάνει στο Θεό.
εσύ γιατί έδιωξες τον Τίνο. Όπου θέλαμε να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Έτρεγα και ζήταγα συγγνώμη από όλους. Από όλους. Απέκαμα με τα παιδί μου. Πώς θα τα βγάλουμε μεθαύριο με τους λύκους. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Και κάτι αδερφοί πάρα πολύ σοβαρό. Θα έρθουνε, λέει, τα σχίσματα, τα σκάνδαλα, οι αιρέσεις. Γιατί? Για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Γιατί μέσα από το τρίψιμο των ζώντων λίθων μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός μας εκπαιδεύει στην υπομονή, στη μακροθυμία, στο να είμαστε δόκιμοι. Γιατί κανένας αδόκιμος δεν θα εισέλθει στον ουρανό. Στο πανεπιστήμιο πρώτα εκπαιδεύεται ο γιατρός για να πάει μετά στο νοσοκομείο. Στα πτώματα εκπαιδεύεται ο χειρούργος για να χειρουργήσει τον ζωντανό. Στα αδέλφια μας εκπαιδεύει ο Θεός για να αντιμετωπίσουμε τους ξένους. Αυτή είναι η λογική και η σοφία του Θεού. Γι' αυτό μην αποαθυμείς και μην αποκάμεις. Ελεγχόμενος υπό του Θεού, δοκιμαζόμενος υπό του Θεού. Γιατί η παιδεία θα φέρει καλά αποτελέσματα. Μας εκπαιδεύει για τον πόλεμο. Εκπαιδεύεσαι για τη μάχη. Εδώ μέσα δεν έχουμε πόλεμο. Εδώ είναι η γη της ειρήνης. Δεν έχουμε αγάπη. Αλλά εδώ είναι τα γυμνάσια. Εδώ είναι η εκπαίδευση. Γι' αυτό πρόσεξε να μην αποκάμεις την Εκκλησία του Χριστού. Πρόσεξε. Πρόσεξε μην δεις ανασχετής. Πρόσεξε μην αγανακτείς. Δεν θα μπορέσει ο Θεός να σε καταστήσει δόκιμο και δόκιμη. Δεν θα μπορέσει ο Θεός να διαπραγματευτεί με σένα και εσύ δεν θα μπορέσεις να σταθείς αύριο. Γιατί το αύριο θα είναι πιο δύσκολο. Και αν πάμε στο μεθαύριο, ακόμη πιο δύσκολο. Και όσο προχωράμε, όλο και πιο δύσκολο. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία να ξεσηκώνονται πολλές φορές ταραχές. Όχι σε όλη την Εκκλησία. Επί προσωπικού επίπεδου μας εκπαιδεύει ο Θεός. Δεν είναι όλη η Εκκλησία. Πότε εγώ με σένα, πότε εσύ με τον άλλονε, πότε ο άλλος με τον άλλονε. Είναι ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, Κύριος, αλλά και πάνσοφος. Και ξέρει να εκπαιδεύει, ξέρει να μας μαθαίνει την υπομονή. Εάν βέβαια εμείς, όπως πρέπει τώρα, να πάρουμε αυτή την απόφαση, ότι θέλουμε την παιδεία του Κυρίου, την αποδεχόμαστε και ότι ξέρουμε ότι είναι προς το συμφέρον μας. Γιατί αν δεν με εκπαιδεύσεις εσύ εμένα και εγώ εσένα, μεθαύριο που θα βγούμε έξω δεν θα μπορέσουμε να αντισταθούμε. Ο διάβολος ως λέον οριόμενος γυρίζει γύρω γύρω και ψάχνει να βρει να καταπιεί έναν. Θέλει να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Μέσα εδώ λοιπόν είναι το σχολείο του Κυρίου. Και είναι μάλιστα μονοθέσιο μιας τάξης. Είμαστε όλοι μια τάξη από πρώτη δημοτικού μέχρι έκτη γυμνασίου. Από πάνω και κάτω δεν είμαστε κανένας πάνω από έκτη δημοτικού. Μέχρι έκτη δημοτικού είμαστε. Γυμνάσιο μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε. Αλλά μέχρι έκτη δημοτικού. Ο ένας μαθαίνει το α και το β και ο άλλος έχει μάθει 3 επί 4, 12. Αυτοί είμαστε. Και ευχαριστούμε το Θεό. Αλλά όμως θα μας βγάλει και έξω. Και μας βγάζει και έξω. Αλλά έξω μας έχει... Εδώ μέσα μας έχει σε γυάλα. Έξω, γυάλα, ξέρετε τι είναι γυάλα, θερμοκοιτίδα. Σε θερμοκοιτίδα είμαστε εδώ για να αντέχουμε. Για να σε αντέχω και για να με αντέχεις. Γιατί αν εμένα μου στρίψει, άντε να με αντέξεις εσύ. Και άμα σου στρίψει ένα, να σε αντέξω εγώ. Σε θερμοκοιτίδα μας έχει ο Θεός εδώ. Έχει όρια. Μέχρι εκεί λέει αντέχει αυτό, δεν αντέχουν παραπάνω. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα μας βγάλει και έξω. Και μας βγάζει. Και εκεί τα βρίσκουμε δύσκολα και τρέχουμε να ξαναμπούμε πάλι στην Εκκλησία. Τρέχουμε να μας παρηγορήσει πάλι ο Χριστός, να μας παρηγορήσουν τα αδέρφια μας. Και πολλές φορές επιτρέπει την ταλαιπωρία του έξω. Γιατί? Για να εκτιμήσουμε το μέσα, την ευλογία του μέσα. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, γιατί είναι πάνσοφος ο Θεός.
παντοδύναμος, πανάγαθος είναι ο Θεός. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αλληλούια. Τώρα εξηγεί ο Κύριος μας τον Ιερεμία. Εγκατέλειπον εγώ τον οίκον. Το κατάλαβες, Ιερεμία? Είναι ασεβής, φερόμενοι ως απίστος. Η μακροθυμία μου τελειώνει. Είναι το κλάδεμα που λέμε. Είναι τώρα που επεμβαίνει ο Θεός για διόρθωση, που πονάει. Και αν η διόρθωση είναι πολύ μεγάλη, πονάει πάρα πολύ. Επεμβαίνει ο Θεός. Εγκατέλειπα τον οίκο μου, άφησα την κληρονομιά μου, έδωσα την αγαπημένη της ψυχής μου εις τα σχήρας των εχθρών αυτής. Γιατί το έκανα αυτό? Γιατί η κληρονομιά μου έγινε σαν λιοντάρι άγριο σε δάσος εναντίον μου. Εξέπεψε τη φωνή ναυτής εναντίον μου. Ουρλιάζει εναντίον με μένα κατηγορεί. Όχι εσένα, Ιερεμία, που νομίζεις. Τώρα μπαίνουμε δηλαδή σε αποστασίες. Γι' αυτό λέει στο τέλος ο Θεός, όσο εθνικός και όσο τελώνεις. Γιατί? Γιατί μπήκαμε στο τέλος σε αποστασία. Και όταν ο αποστάτης αποστατήσει, όταν ο άνθρωπος γίνει αποστάτης, τότε εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αδερφοί. Δεν βολεύονται. Και εκεί ο Θεός σου δίνει κάποιο χρόνο να υπομείνεις, να υπομείνεις, να υπομείνεις και υπομένεις, αλλά κάποια στιγμή σου λέει τώρα τέλειωσε. Η Ιερεμία, μην προσεύχεσαι άλλο για αυτούς. Τώρα τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, ας εγώ θα αναλάβω. Εγώ θα αναλάβω τώρα. Και η κληρονομιά μου έγινε σαν όρνεο αρπακτικό. Αλλά ξεσήκωσα όλα τα άλλα όρνεα εναντίον της. Και φώναξα, συνάχθητε τα θηρία του αγρού, καταφάγετε αυτήν. Ξέρετε πως είπε κάποτε ο Θεός στην Ασσυρία? Ράβδο της οργής μου. Θέλω μια ράβδο για να χτυπήσω θυμωμένος το λαό μου και ξεσηκώνω τους Ασσυρίους. Και ποια ήταν η αιτία? Τώρα μπαίνουμε στην αιτία της αποστασίας. Ποιμένες πολύ διεύθυραν τον αμπελώνα μου. Κατεπάτησαν τη μερίδα μου, κατέστησαν τη μερίδα την επιθυμητή μου έρημον άφατον. Ποιμένες, οι έχοντες εξουσία. Ένα σπίτι πώς αποστατεί? Εν γέννη από τον πατέρα, ο οποίος δεν κυβερνά καλά τον οίκον του. Τα παιδιά πώς χάνονται? Κυρίως από τη μητέρα τους. Γιατί δεν τα εκπαιδεύει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μια εκκλησία πώς αποστατεί και χάνεται? Από τον ποιμένα και τους προσβύτερους που την επισκοπούνε. Γι' αυτό λέγαμε τις άλλες φορές, προάλλες, ότι μέσα στην εκκλησία θα ελέγχουμε όλοι μας. Όχι θα κρίνουμε, θα διακρίνουμε. Αν η εκκλησία στέκεται καλά, πώς? Τον ποιμένα, τους πρεσβύτερους. Αν ο ποιμένας έχει κοσμικό φρόνημα, κοσμίκευσε όλη η εκκλησία. Όλοι. Πάει, τέλειωσε. Αν οι πρεσβύτεροι έχουν μίσος, έχουν έρηδες μεταξύ τους, έχουν φθόνους, έχουν ζηλοτυπίες, όλη η εκκλησία έγινε σαρκική. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, αδερφοί, για τον ποιμένα, για τους πρεσβύτερους, οι πρεσβύτεροι όλοι για τους άλλους, και μάλιστα πρέπει να τους βλέπουμε, θέλω να το διαβάσουμε, και αυτό είναι στη σελίδα 1009. Είναι το 4ο κεφάλαιο, πάλι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. 4ο κεφάλαιο. Ούτως, λέει ο Απόστολος Παύλος, ας μας θεωρεί πας άνθρωπος. Να, πως πρέπει να θεωρούμε τους πρεσβύτερους όλοι μας. Σαν υπηρέτες του Χριστού, όχι σαν αφεντικά. Δεν είναι αφεντικό ο πρεσβύτερος, ούτε ο ποιμένας. Υπηρέτης, και μάλιστα υπηρετεί το Χριστό. Με αυτόν έχει να κάνει. Γι' αυτό πρέπει να
πειθόμεθα και να υποτασσόμεθα και να υπακούμε στους προϊστώτες μας, γιατί θα δώσουν λόγο για μας και είναι υπηρέτες του Χριστού, θα βρουν τον πελά τους. Πρώτον λοιπόν, έτσι πρέπει να τους βλέπουμε, ως υπηρέτες του Χριστού, και δεύτερον ως οικονόμους διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Έχουν να κάνουν με τα μυστήρια του Θεού οι πρεσβύτεροι, με το Λόγο του Θεού, με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, με τη σχέση τους με το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να είναι καλός πρεσβύτερος και να μην έχει καλές σχέσεις με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Δεν μπορεί κανείς να επιμελείται και να επισκοπεί την Εκκλησία αν δεν διαβάζει. Τίποτα. Αποτυχία. Αν δεν προσεύχεται. Αποτυχία. Χαλασμός. Δεν μπορεί να συμβουλεύει, ούτε να προτρέπει, αν δεν έχει οδηγία Πνεύματος Αγίου. Θα φέρει κακό. Θα τον ρωτάνε, έτσι πρέπει να κάνω, με υπερηφάνεια έτσι να κάνεις, και θα καταστρέφεται ο άνθρωπος. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, και δεν πάω να τον ξαναρωτήσω αυτόν τον άνθρωπο. Τι εκκλησία είναι αυτή, ότι λένε ανάποδα βγαίνουνε. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Να μην βγαίνουν ανάποδα, να βγαίνουν σωστά. Να εμπιστευόμαστε και να μπορούμε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Αλλά ας διαβάσουμε το 2 που είναι το σημαντικότερο. Το επί λοιπόν, στη συνέχεια δηλαδή, ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Αυτό έχει σημασία. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ φημών. Εκείνο που πρέπει να ζητάμε είναι κάθε ένας οικονόμος, κάθε ένας εργάτης, κάθε ένας αδερφός, κάθε μια αδερφή στο έργο της, στην υπηρεσία της, να βρεθεί πιστός. Γιατί αν δεν βρεθώ εγώ πιστός και δεν βρεθείς και εσύ πιστός και δεν βρεθεί και ο άλλος πιστός, τα κάμε άστα να πάνε. Δεν θα βλεπόμαστε. Όλοι τσακωμένοι θα είμαστε μεταξύ μας. Δεν θα μιλάμε μεταξύ μας. Θα μην δημιουργούνται κλίκες. Η δική μου, η δική σου και η δική του. Και όποιος αδερφή, και να το προσέξουμε αυτό, πρεσβύτερος, αδερφός, έχει αυτή την τάση του να δημιουργήσει δική του κλίκα, ο Θεός να μας φυλάει, που δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, είναι πλησίον της αμαρτίας. Γιατί θέλει να κυβερνήσει, θέλει να διεκδικήσει. Κάθε ένας, ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, αλλά όλοι μας, πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας σαν υπηρέτη. Δεν είναι να σου πω εγώ τι θα κάνεις. Ούτε να θαυμάζουμε κανέναν. Εγώ αυτόν θα ρωτάω πάντα. Όχι. Ούτε θα θαυμάζουμε κανέναν, ούτε θα εξαρτώμεθα από κανέναν. Έναν θαυμάζουμε μέσα στην Εκκλησία, το Χριστό. Έναν, σε έναν εξαρτώμεθα από το Χριστό. Ένας είναι ο δάσκαλός μας, ένας είναι ο καθηγητής μας, ένας είναι ο κυβερνήτης μας, ένας είναι ο ποιμένας μας. Όλοι εμείς είμαστε πρόβατα, μαθητές, και ως προς την υπηρεσία υπηρέτες, ως προς την υπηρεσία και τη διακονία όπως έχει μοιράσει ο Θεός. Άλλος θα κηρύττει, άλλος θα προφητεύει, άλλος θα επισκοπεί, άλλος θα επιμελείται. Όλοι είμαστε σώματα, είμαστε μέλη του αυτού σώματος. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, αδερφοί, να στεκόμαστε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή να προσέχουμε πώς μιλάμε. Ήταν ένα νεαρό παιδί, μ' άρεσε αυτό. Και του λέει κάποιος, ποιος μωρέ, όλοι αυτοί εκεί πέρα ξέρεις τι κάνουνε. Και είπε και για έναν αδερφό πρεσβύτερο, ας πούμε, ξέρεις ο Κοροβέσης τι κάνει. Και λέει ο νεαρός που μ' άρεσε, πρόσεξε γιατί όλοι εδώ μέσα θα γεμίσουμε λέπρα όπως ο Αρών και η αδερφή του λέει, πρόσεξε τι λες για τους αδερφούς, λέπρα θα γεμίσουμε όλοι εδώ. Βέβαια δεν θα γεμίσουμε λέπρα, αλλά θέλει προσοχή, αδερφή, γιατί ακούει ο Θεός. Βλέπει, προσέχει.
Κανένας μας δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει, να κατακρίνει, να κατηγορήσει ή να καταδικάσει, αδελφό. Κανένας. Χάνει την εύνοια του Θεού. Χάνει την ευμένεια του Θεού, τη φροντίδα του Θεού. Ο Θεός πρέπει τώρα να επέμβει για να διορθώσει, να κλαδέψει. Χάνει την ευτυχία της παρουσίας του Θεού. Θα βρεθεί τώρα στη δοκιμασία για διόρθωση, στο κλάδεμα. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδελφιά, ο Θεός να μας φυλάει. Και συνεχίζει τώρα ο Θεός κάτι που είναι εκπληκτικό. Λέει και ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Στο 14 διαβάζω. Κατά πάντων των κακών χιτών μου, οι οποίοι εγγίζουν την κληρονομία την οποία είναι κληροδότες του λαού μου τον Ισραήλ. Τώρα έλα να σου πω και για τους κακούς γειτονές μου τι θα κάνω. Τώρα τεντώνει τα αυτιά ο Ιερεμίας. Λέει τώρα για τους γείτονες, εγώ ήθελα για το λαό να μου πεις. Λέει σου είπα για το λαό. Ο λαός θα σπέρνει σίτο και, θα θερίζει αγκάθια. Θα κοπιάζει και δεν θα ωφελείται. Θα ντρέπεται για τα προϊόντα του. Γιατί θα έχει να αντιμετωπίσει το φλογερό θυμό του Κυρίου. Αλλά έλα να σου πω τώρα και για τους κακούς γείτονες. Θα αποσπάσω αυτούς από τις γης αυτών και θα αποσπάσω και τον οίκο του Ιούδα εκ μέσω αυτών. Θα τους ανακατέψω. Θα τους ανακατέψω. Και αφού τους αποσπάσω και τους ανακατέψω, τότε θα επιστρέψω και θα τους ελεήσω. Τους κακούς γείτονες. Και θα τους επαναφέρω στην κληρονομιά τους. Και θα δω. Και θα παρατηρήσω. Αυτοί κάποτε έμαθαν τον λαό μου να δοξάζει το Βααλ. Τώρα μέσα στην ταλαιπωρία ο λαός μου μετενόησε, διορθώθηκε και δοξάζει το Θεό. Θα μάθουν τώρα άραγες αυτοί αντί να δοξάζουν το Βααλ να δοξάζουν το Θεό. Εάν μάθουν καλώς στα σοδούς του λαού μου να ομνίουν εις το όνομά μου λέγοντας «Ζη Κύριε, ζεις Κύριε», τότε θα τους οικοδομήσω μαζί με το λαό μου. Αν όμως δεν υπακούσουνε, τότε θα τους αποσπάσω ολοτελώς και θα τους εξολοθρεύσω. Κοιτάξτε αδερφοί την αγαθοσύνη, τη μακροθυμία και την αγάπη του Θεού. Το ξαναλέω, ο λαός του Θεού αποστατεί. Ο Ιερεμίας αγανακτεί. Ο Θεός του λέει μην αγανακτείς με το λαό σου. Μακροθύμησε και άκου το σχέδιό μου. Το σχέδιό μου να τους πάρω και να τους εξορίσω. Και θα πάρω και τα έθνη και θα τα φέρω εδώ. Εκεί όμως την εξορία μέσα στα έθνη το λαό μου θα τον ευλογήσω. Θα του δώσω άλλη καρδιά. Γιατί θα μπορεί να μ' ακούσει μέσα στην ταλαιπωρία του, μέσα στο κλάδεμά του. Και θα γίνει λαός μου και εγώ θα γίνω Θεός του. Και θα με ζητήσουν μόλι του στην καρδιά. Και θα ομολογούνε εκεί το όνομά μου. Εκεί στην εξορία. Και αν τα έθνη αποδεχτούνε τα λόγια τους, όπως κάποτε ο λαός μου αποδέχθηκε τα λόγια των εθνών και δόξαζε το Βααλ, αν αποδεχθούν τα λόγια τους και δοξάζουν το όνομά μου, εγώ θα επιστρέψω και θα τους ευλογήσω. Εάν όμως δεν υπακούσουν στα λόγια μου που θα λένε ο μετανοημένος λαός μου, ολοτελώς θα τους εξολοθρεύσω. Και αδερφοί αγαπητοί, πόσες φορές δεν το έχουμε δει αυτό. Αποστατεί κάποιος και γυρίζει με κάποιο προβατάκι του Κυρίου μέσα. Ο Θεός ό,τι θέλει κάνει, αδερφοί. Είναι αγαθός. Αγαθός. Ό,τι κι αν συμβαίνει στη ζωή μας, από τη στιγμή που μετανοούμε και επιστρέφουμε στο Θεό, ο Θεός θα το ευλογήσει. Τα πάντα θα συνεργήσουν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Πανάγαθος ο Θεός. Ένα πράγμα θέλει από μας αδερφοί. Μέσα στην εκκλησία μην αγανακτείς ποτέ με τον αδελφό σου ό,τι και να κάνει. Ποτέ μην αγανακτείς. Δεν
ξέρεις ο Θεός πως θα χρησιμοποιήσει τον καθέναν. Και όταν καταλάβεις ότι έχεις στενοχωρήσει τον Θεό, μετανόησε. Αλλά μετανόησε όχι με λόγια, με έργα. Πάρε στερεά απόφαση επιστροφής. Μα δεν μπορώ να γυρίσω. Δεν πειράζει, θα βρει τρόπο ο Θεός να σε γυρίσει. Πάρε στερεά απόφαση επιστροφής. Και όταν θα πάρει στερεά απόφαση επιστροφής, τότε ο Θεός θα έρθει και θα επιστρέψει και θα ευλογήσει και θα κάνει τα έσχατα καλύτερα από τα πρώτα. Αλληλούια. Είμαστε ευγνώμονες στο Θεό. Ξέρετε τι ωραία που είναι στην Εκκλησία. Να μας μιλάει ο Θεός. Να μας διδάσκει ο Θεός και να βλέπουμε να έχει ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο και ο Θεός. Τι ελπίδα είναι. Ωραία, βεβαία, ασφαλής ότι θα συνεχίσει, αδερφοί. Να ενεργεί θαυμάσια στη ζωή μας. Θαυμαστά. Ποτέ με τον έναν άνθρωπο, ποτέ με τον άλλον. Ποτέ με τον ένα τρόπο, ποτέ με τον άλλον. Είναι ένας Θεός που δεν τον βλέπουμε, αλλά τον αγαπάμε. Ένας Θεός ευεργέτης, αγαθός. Γνωρίσατε, λέει, ότι πραγματικά αληθινά αγαθός είναι ο Κύριος. Αμήν, αδερφοί. Αγαθός. Ξέρει και μετατρέπει την κατάρα σε ευλογία. Ξέρει και μετατρέπει τη θλίψη σε χαρά. Τον πόνο σε ευτυχία. Αλλά ας είμαστε προσεκτικοί. Να μην είμαστε επιλύσβολες ακροατές. Αλλά εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Εκτελεστές έργου. Κύριε, δίδασκε μας πάντοτε την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε. Εσύ να κυβερνάς πάντα το καράβι της ζωής μας, Κύριε. Εσύ να προπορεύεσαι. Εσύ να έχεις το τιμόνι. Και εμείς να σε ακολουθούμε με τη βεβαιότητα ότι εσύ θα μας πηγαίνεις πάντοτε από το καλό στο καλύτερο. Από ευλογία σε ευλογία. Από δόξα σε δόξα. Και από καρποφορία σε μεγαλύτερη καρποφορία. Αμήν. Αλληλούια. Ευχαριστούμε.